Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Εγώ, παιδιά, έχω μιλήσει στο Off the Record με άνθρωπο του Ολυμπιακού που είναι στη διοίκηση και μου έκανε την εξής δήλωση στο Off the Record πάντα. Δεν λέω όνομα, γνωστός είναι, αλλά μου είπε το εξής. Αν περάσουμε από τη Λεωφόρο θα πάρουμε το πρωτάθλημα. Είναι κομβικό το σημείο. Επίσης μου έδωσαν ρεπορτάζ, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και άνθρωποι που κινούνται στον Ολυμπιακό από τη Λεάση και από άλλη μεριά ότι θα αντιμετωπίσουν χοντρό θέμα, φανατισμό και μια κατάσταση η οποία θα είναι πολύ φανατική εις βάρος τους. Επίσης, οι Παναθηναϊκοί έχουν δώσει όρκο νίκης για να σπάσουν το πρωτάθλημα των Ολυμπιακών, να του κάνουν ζημία. Πήγανε φύλαβλοι στους παίκτες, οι παίκτες βέβαια του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θέλω να το εισπράξουν σε χρήματα. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Θα ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση του Ιβάν Σαββίδη να πάει να πρημοδοτήσει τον Παναθηναϊκό και να του δώσει κίνητρο. Εγώ αυτό θα έκανα. Δεν ξέρω αν το κάνει. Λένε στην Ελλάδα είναι παράνομο, για μένα είναι καθόλου νομιμότατο. Το να πάρω εγώ λεφτά για να κάνω κάτι καλό. Το να πάρω λεφτά για να κάνω κάτι κακό είναι κακό. Το να πρημοδοτηθώ για να κερδίσω είναι ένα ωραίο... Εγώ δεν το θεωρώ ούτε παράνομο ούτε ανέντιμο. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν βλέπεται από την έσχη πίσω, ότι ο Παναθηναϊκός μπροστά έχει μια καλή τακτική όσον αφορά μεταφέρω την μπάλα από την άμυνα στην επίθεση, αλλά και από την άλλη πλευρά να πω ότι ο Παναθηναϊκός έχει σοβαρότατα μεσοαμυντικά προβλήματα. Πάντα τρώει γκολ, πάντα χάνει. Πάντα του δημιουργούνται φάσεις, πάντα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος έχει δουλειά στην αιστεία. Ο Ολυμπιακός από την άλλη πλευρά, από τη μέση και μπροστά, δεν το λέει κακή ομάδα, το λέει μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η οποία έχει βέβαια ποδοσφαιριστές, το 9ο και το 10ο που τους περιμένει, και τη δουλειά την κάνουν τα χαφ, επιθετικά και οι εξτρέμ. Γι' αυτό το λόγο, πιστεύω ότι για αυτή τη λειτουργία του Φορ και του Δεκαριού που είναι ο Φορτούνης, παίρνουν πολύ πιο επιθετικές πρωτοβουλίες η πίσω γραμμή και μένει στεσημένη στις αντεπιθέσεις, κουράζεται, κάνει πολλά χιλιόμετρα κτλ. Θα γίνει πιστεύω αξιό παιχνίδι. Θα έχουμε πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό. Ο γρήγορος ρυθμός θα ρίξει και τις δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο και πιστεύω ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα μπουν τέρματα. Δεν βλέπω νικητή, βλέπω σκορ ισόπαλο και με τέρματα. Δηλαδή αν βγει το μάτς ισόπαλο δεν πιστεύω ότι θα βγει 0-0. Πιστεύω ότι θα μπουν γκολ, θα αρχίσει το 1-1. Και το αποτέλεσμα θα πάει σε πάρα πολύ μεγάλο πάθος και από τις δύο πλευρές. Με καλές φάσεις, με ιστορίες στις άμυνες που θα είναι προβληματικές. Πιστεύω ότι είναι καλό ποδόσφαιρο όσον αφορά φάσεις και γκολ και έχω την εντύπωση ότι και οι δύο ομάδες θα δεχτούν επιθέσεις σε αντεπίθεση. Θα βρεθούν δηλαδή οι ομάδες τους στην πίσω γραμμή εκτεθειμένες στο transition. Για δύο λόγους. Πρώτον, ο Ολυμπιακός έχει χαφ τα οποία δεν μαρκάρουν και κουράζονται και εύκολα, βλέπετε Ρωμάο και ο Φόε και στο φινάλε και ο Παναθηναϊκός παίζει με δύο χαφ μόνο. Παίζει ένα 4-4-2 χωρίς χαφ. Γι' αυτό το βλέπω το παιχνίδι goal-goal, γι' αυτό το βλέπω το παιχνίδι με φάσεις πολλές, θέαμα κτλ. Πιστεύω ότι το ισόμολο αποτέλεσμα είναι το πιο κοντινό αλλά και το πιο καλό να το αποτέλεσμα. Πρέπει να δίνει πάνω από τρεις μονάδες. Εγώ να το παίξω εκεί σε ένα σημείο. Θα παίξω και σε ένα άλλο σημείο 2-3 γκολ και άμα βάλω σκορ θα το πάω στο 1-1. Δεν θα τολμήσω το 2 που είχα πει στο Ολυμπιακό Σπάου, θα το πάω στο 1-1. Αλλά αν βγει αυτό το μάτι σώπαλο με πάνω από 1-1 σκορ θα το θεωρήσω πάρα πολύ λογικό για τους λόγους που προανέφερα. Η σωπαλία έχει στο ιστιλιοφόρο και τον Ολυμπιακό να μένει πίσω στη βαθμολογία. Αυτό. Rapto.gr. Πα, 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 πα. Κάντε like. Πα, 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 πα. Like, like. Πα, 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 πα. Παρακαλώ. Φιλαράζε και είμαι ανατολικής δράξης 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα. Έμεινε η πεθερά μες στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω. Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου ή του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα.
Μπετ Κανίτσας Αθανασίου Στέριος. Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευση. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφών 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς. Κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. See you, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνω με ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Στίχημα, κίνο, τζόκερ, λότο, πρώτο, όλα τα παιχνίδια του ΟΠΑΠ σε ένα απίστευτο και ανακαινισμένο χώρο στη Βυζής και Δωρηλαίου γωνία στην Κάτω Τούμπα. Τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων του στοιχήματος σε ένα υπερσύγχρονο περιβάλλον, φιλικό, άνετο και άμεση εξαργύρωση των κερδών. 22 οθόνες και ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην διάθεση των παικτών του στοιχήματος για γρήγορη και άμεση ενημέρωση σε όλα τα στοιχηματικά γεγονότα. Quick Bet, η άλλη διάσταση του προκτορείου προπό. Αράζεις στις πολυθρονάρες και η οπτική σου προσέγγιση είναι φανταστική. Μπορείς να δεις ταυτόχρονα δύο παιχνίδια. Κίνο, κοινομαχία, να έχεις το χώρο σου, να κλάψεις, αλλά πολύ περισσότερο να πανηγυρίσεις. Γιατί είμαστε και γουρλίδες, να μην το ξεχνάτε αυτό. Η Κάτω Τούμπα αναβαθμίστηκε, εξυγχρονίστηκε. Υπάρχει αμφιβολία? Quick Bet, μαγαζάρα, Βυζής και Δωρηλαίου γωνία. Στην Κάτω Τούμπα, έτσι απλά, γινόμαστε όλοι μια παρέα.